ιδιαίτερο και πάρα πολύ ωραίο. Κοντά μας ο κύριος Τσουκιάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην χαμηλή πτήση για να μιλήσουμε για το TEDx. Θα είναι εδώ στην Πάτρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πολύ ωραίο βίντεο κλιπ που μας είπατε να παρακολουθήσουμε και εγώ, επειδή το είδα και ήταν όντως πάρα πολύ ωραίο και είχε ενδιαφέρον. Η μελοποίηση των στίχων και όλο αυτό το... Δεν ξέρω, ένα συνέστημα μου βγήκε, περίεργο θα έλεγα. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, μπράβο. Δεν ξέρω πώς εμπνευστήκατε για κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην καραντίνα διάβαζα αρκετή ποιήση. Γιατί δεν έκανα μέσα στην καραντίνα δηλαδή, για να πέρασει, να πέρασει ο χρόνος. Και έπεσε στα χέρια μου το ποίημα αυτό του Αργύρη Χιόνι. Και το διάβασα, τότε παρακολούθησα και κάποια σεμινάρια τραγουδοποιίας με τον Νίκο Ζούγιαρη. Και μας είπε μία μέρα ο Νίκος να μελοποιήσουμε ένα ποίημα. Εγώ μόλις είχα διαβάσει αυτό το ποίημα, το μελοποίησα, το άκουσε. Έτυχε να γνωρίζει και τον Αργύρη Χιόνι προσωπικά και μετά τα υπόλοιπα πήραν τον δρόμο τους. Πήραν τον δρόμο τους και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, ένα πάρα πολύ ωραίο στίχο που πραγματικά σαν να τριχιάζει. Αυτή η επανάληψη του στίχου του Αργύρη Χιόνι, ένας λύκος συστηματίας, νομίζω ότι αποτυπώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με μια γυναίκα να τρέχει μέσα στο δάσος, όπου βρίσκεται εκεί και ο λύκος. Δηλαδή φαντάζομαι ότι έτσι ήταν και η έμπνευση του βίντεο κλιπ. Ναι, είναι αρκετά abstract βέβαια. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εκείνη, σίγουρα. Αλλά όταν διάβασα το ποίημα αυτό, νομίζω κάπως σαν να κατάφερε ο Αργύρης Χιόνις μέσα από αυτό να νογραφήσει λίγο την κοινωνία. Το πώς μπορεί να αισθανόμαστε μέσα σε μια κοινωνία, ο καθένας. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί να είμαστε λύκοι και κάποιες άλλες φορές να είμαστε τα πρόβατα, ίσως. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ θα πω και δύο λόγια για το βιογραφικό το οποίο κρατάω στα χέρια μου. Γιατί στη σκηνή του TEDx θα βρεθείτε, θα κλείσετε ουσιαστικά αυτή την ημέρα μουσικά και θα μας πείτε και περισσότερα για ό,τι θα παρουσιάσετε στο κοινό. Εσείς γεννηθήκατε λοιπόν στην Πάτρα, μεγαλώσατε στα Εξάρχεια, σπουδάσατε στατιστική και μαθηματικά στη Σάμο, αλλά σας κέρδισε η μουσική, νομίζω, περισσότερο στο τέλος. Να πω ότι δεν γεννήθηκα στην Πάτρα, γεννήθηκα στην Αθήνα. Συγγνώμη, Αθήνα. Α, είπα Πάτρα, ναι. Γιατί Πάτρα, Εξάρχεια, καμία σχέση, παιδιά. Όχι. Δεν έχουμε Εξάρχεια εδώ, αλλά θα μπορούσε λοιπόν. Ναι, Αθήνα, λοιπόν, μεγαλώσατε στα Εξάρχεια, συγγνώμη. Στατιστική μαθηματικά σπουδάσατε στη Σάμο. Αλλά και ολοκλήρωσατε και μάλιστα και μεταπτυχιακές σπουδές. Δηλαδή, ασχοληθήκατε πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό. Τελικά όμως, το εξασκείτε ακόμα ή ασχολείστε καθ' αυτού με τη μουσική? Το εξασκώ ακόμα. Ουσιαστικά πατάω σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Και αυτό είναι το δικό μου Bridging Within, που είναι και η θεματική του φετινού TEDx. Κάπως η πρωινή μου δουλειά με γιώνει και η μουσική με κάνει έρχομαι σε επαφή λίγο με τον αέρα, αν μπορώ να το πω κάπως έτσι. Συνεχίζω να κάνω αυτή τη δουλειά. Δουλεύω σε εταιρείες, από το σπίτι πια. Δεν ξέρω πώς να κοιτάξω τώρα εδώ η κάμερα. Ό,τι βολεύει. Πάντως δεν είναι άσχημο. Και κάτι φορές κοιτάω και εγώ το monitor, δεν έχει να κάνει. Ωραία, τέλειο. συνεχίζω που λέτε να εργάζομαι ως data scientist. Αυτός είναι ο όρος. Δηλαδή χρησιμοποιώ τα μαθηματικά και κάποιο κώδικα για να χτίζω κάποια στατιστικά μοντέλα κλπ. Και μέσα έρχονται κοινότητες κάπου εκεί, μετά το απόγευμα, το βράδυ, στο στούντιο. Που γράφω, παίζω. Αυτοί οι δύο κόσμοι νομίζω με κρατάνε κάπως σε ισορροπία και χαίρομαι που τους έχω και τους δύο. Πέρα το ότι η πρωινή δουλειά εννοείται μου δημιουργεί ένα χώρο να μπορώ να χρηματοδοτώ τη μουσική που αγαπώ πολύ. Αλλά τελικά όλα μπορούν να έχουν θέση στη καθημερινότητά μας. Παρόλο που μπορεί να φαίνονται δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι, έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους. Σωστά. Σωστά. Και αυτό είναι η γεφύρωση δύο τελείως διαφορετικών πραγμάτων, που τελικά όμως γίνονται και τα δύο με την ίδια επιτυχία. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, να καταδώσετε να έχετε την ίδια επιτυχία σε τόσο διαφορετικούς κλάδους, έτσι, καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Ναι. Σκέφτομαι τον όρο επιτυχία. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ειδικά για τη μουσική. Ενώ να έχετε 10.000 κόσμος να σας ακούει, να γράφεις καλά τραγούδια, να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Δεν ξέρω τι σημαίνει η επιτυχία στη μουσική ακριβώς. Και εγώ το ψάχνω. Για την πρωινή δουλειά, νομίζω ότι ήδη έχει έρθει αυτό. Γιατί είχαμε νικήσει στο Λονδίνο
δούλευα και σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Μία από αυτές ήταν και η Amazon. Οπότε είχα μια εμπειρία γερή μέσα από όλο αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή απολαμβάνω πολύ τη μουσική και εκεί πέρα έχω επικεντρωθεί Κάνουμε πιο focus πολύ. εκεί. Παρόλο που να κυνηγήσω μια καριέρα, ας πούμε, η οποία θα είναι σε τόσο μεγάλη εταιρεία πια. Μάλιστα. Κάνουμε focus στη μουσική. Βλέπω πολλά όργανα πίσω σας. Κιθάρες είναι, νομίζω. Κιθάρες είναι. Ναι, Άρα. αυτή είναι μια ηλεκτρική κιθάρα και μια ηλεκτρική κιθάρα. Με αυτή θα παίξω αύριο, μεθαύριο. Οκ. Αύριο Okay. πρόβα ήχνου, μεθαύριο στο τελείς. Τέλεια. Η κιθάρα λοιπόν θα είναι εδώ πέρα στο TEDx. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το TEDx. Bridging Within. Το θέμα του. Εσείς ανήκετε σε αυτό. Το Bridging Within, όπως μας είπατε. Άρα είσαστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να παραβρεθείτε κοντά μας. Στις 7 η ώρα θα σας απολαύσουμε το Σάββατο. Εκεί προς το κλείσιμο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να κλείσουμε καλλιτεχνικά μουσικά αυτή την ημέρα, πολύ όμορφα και με κάτι διαφορετικό. Εσείς ουσιαστικά θα παίξετε 4 τραγούδια, αλλά ταυτόχρονα θα παίζουν και βίντεο. Καταρχήν, να πω είναι πάρα μεγάλη μου τιμή που μετά από μένα υπάρχει και στη σκηνή ο Φίλος Δελβοριάς που τον Βέβαια. εκτιμώ πάρα πολύ και τον θαυμάζω. Αυτό ήθελα να αναφέρω. Χαίρομαι πάρα πολύ και γι' αυτό. Εγώ όντως θα παίξω 4 τραγούδια και έχουμε ετοιμάσει και βίντεο. Ένα διαφορετικό βίντεο για το κάθε τραγούδι. Αυτό γιατί πρώτον μου αρέσει πάρα πολύ το οπτικό ακουστικό αποτέλεσμα, γι' αυτό και έχω κάνει αρκετά βίντεο κλιπς στα τραγούδια μου τώρα. Νομίζω ότι παράγει μαζί με τον ήχο, η εικόνα, ένα ενιαίο αποτέλεσμα που σε κάνει να ταξιδεύεις και να μην είναι τόσο, να μην συγκεκριμενοποιείς τα πράγματα. Γι' αυτό και είναι αρκετά abstract και τα βίντεο που θα υπάρχουν από πίσω μας την ώρα που θα παίζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι το είδος της μουσικής είναι blues με κάτι άλλο. Για εξηγήστε μας λίγο, τι ακριβώς είναι η μουσική που φτιάχνετε. Είναι bridging within, μάλλον το είδος Και της η μουσική, γι' αυτό. μουσικής. Κοιτάξτε, η δικιά μου άποψη στη μουσική είναι πως δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βάλω ταμπέλες. Και νομίζω ότι το 2023 όλοι μας δυσκολευόμαστε να βάλουμε ταμπέλες σε πάρα πολλά πράγματα. Και ίσως να είναι και καλό αυτό. Μπορώ να πω ότι οι επιρροές μου είναι από τη rock μουσική πολύ, από την blues. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ελληνική παράδοση. Έχω παίξει και πάρα πολλά παλιά λαϊκά στα φοιτητικά μου χρόνια, Πιθηκότσι, Ζαπέτα κλπ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ρέγγε. Προσπαθώ όταν γράφω να είμαι τελείως αγνός και ελεύθερος. Και μετά βλέπω ότι έχω παράξει και φτιάχνω μια ενότητα στους δίσκους. Αυτό έχω κάνει ουσιαστικά και στη μουσική. Αλλά επειδή αναφέραμε και τον Bridging Within, να πω ότι, όπως είπα, είμαστε το 2023, μπορούμε πραγματικά να πετάξουμε τις ταμπέλες από πάνω μας και να αρχίσουμε να κάνουμε πιο πολύ focus στο συνέστημα που μπορεί να σου παράγει κάτι, πάντα με σεβασμό προς οποιαδήποτε τέχνη και οποιαδήποτε εργασία. Και όχι τόσο πολύ να είμαστε αυτό που λέμε by the book. Μάλιστα. Σωστά. Εμένα μου αρέσει αυτό το «δεν βάζω ταμπέλες, πάω εκεί που με πάει αυτό που μου αρέσει και που αγαπώ». Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτού, νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι, και είναι για καλό, θεωρώ, το να μην βάζουμε ταμπέλες και να έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον τη σκέψη μας και να αποδεχόμαστε. Νομίζω το να μην βάλεις ταμπέλα σε κάτι, το αποδέχεσαι ακόμη πιο εύκολα. Έτσι πιστεύω εγώ το. Νομίζω πως ναι, με βοήθησε πολύ το Λονδίνο. Ζώντας εκεί, ας πούμε, μπορούν να συνεπάρξουν τόσες διαφορετικές εθνικότητες, με τόσα διαφορετικά στυλ και είδη μαζί, που βλέπεις ότι τελικά δεν μας χωρίζει τίποτα και είμαστε όλοι ένα. Μόνο σεβασμός χρειάζεται απέναντι στους ανθρώπους και όλα τα άλλα πλύνονται και είναι και υποκειμενικά το ότι αρέσει και στον καθέναν. Εγώ, ας πούμε, εντάξει, έχω πάρα πολλά τατουάζ και φαίνεται ότι παίζω ροκ, αλλά τραγουδάω πάρα πολύ και τον Γιώργο Λαμπέτα, που τον αγαπάω πολύ και τον γουστάρω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια συγκεκριμένη μουσική φορώντας κάτι συγκεκριμένο, να είμαστε όλα αυτά. Όλα αυτά γίνανε στο παρελθόν. Τώρα πρέπει να χτίσουμε κάτι Σωστά. καινούργιο εμείς.
Πάμε παρακάτω, εγώ θα πω αυτό. Δηλαδή, χρειάζεται να ξεφύγουμε λίγο από την εικόνα και τα στερεότυπα που έχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή την συζήτηση. Ελπίζω να οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν να έχουν ακριβώς την ίδια άποψη. Το εύχομαι. Βέβαια, επίσης, εύχομαι να έχει ο καθένας τη δική του άποψη. Να μην περνάμε φυσικά εμείς πράγματα τα οποία δεν θέλει κάποιος. Να τα φιλτράρει και να τα σκεφτεί. Αυτό νομίζω μας κάνει και μόνο. Αυτό ακριβώς είναι και αυτό είναι και η δημοσιογραφία, έτσι. Παραθέτεται τα αποδεκτά τις εικόνες και μετά ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Ακριβώς. Είναι το σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα πούμε από κοντά Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, σε λίγες ημέρες, στο TEDx. Βέβαια, εσείς ξεκινάτε πρόβες από αύριο, είναι λογικό, για να είστε προετοιμασμένοι. Με το καλό να μας έρθετε στην Πάτρα. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονώ και εγώ, θα είναι η πρώτη μου φορά σε TEDx, οπότε θα τέλεια. Χαρώ να σας με το καλό. Με το καλό και όλα θα πάνε τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου.